μετά την πανδεσία αυτή των ήχων και των μελωδιών, είμαι αναγκασμένος να σας επαναφέρω, να μας επαναφέρω στην πραγματικότητα και να μην είναι η πραγματικότητα της εθνικής εκδοσίας. Όπως θα δείξω μια αριθμή που θα παρουσιάσω. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν στην πρόσκληση αυτή να είμαστε εμείς σήμερα εδώ, με δύο λόγια για την εθελοντική αιμορρασία. Στη χώρα μας, κάθε χρόνο χρειαζόμαστε περίπου 700.000 μονάδες αίματος για να καλύψουμε τις ανάγκες όπως μετάγγιση ασθενών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 2.000 μονάδες μεταγγίσεις καθημερινώς. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και θα δούμε γιατί δυστυχώς, μόνο το 50% της ποσότητας αυτής του αίματος προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες. Το υπόλοιπο μισό από τις 700.000 προέρχεται είτε από συγγενείς είτε φίλους ασθενών που δίνουν αίμα μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για δότες, αιμοδότες αντικατάστασης ή οικογενειακούς, όπως αλλιώς λένε, αιμοδότες. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, το 100% των μονάδων αίματος που συλλέγεται προέρχεται από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Από ανθρώπους δηλαδή, που όλοι ξέρουμε ποιοι είναι, οι οποίοι χωρίς καμία ανταμοιβή προσφέρουν λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν όσους το έχουν ανάγκη. Ο εθελοντής αιμοδότης δεν περιμένει ανταμοιβή ή ανταλλαγή. Δεν περιμένει να χρειαστεί κάποιος συγγενής του ή γνωστός το αίμα για να δώσει. Δεν ζητά άδεια από την εργασία του ή από το στρατό όταν δίνει. Δεν ζητά να μάθει ποιος πήρε το αίμα του και δεν δίνει το αίμα για να κάνει δωρεάν εξετάσεις. Αντίθετα, ο δότης αντικατάστασης που είπαμε νωρίτερα ή οικογενειακός δότης είναι ο δότης που θα δώσει αίμα μόνο όταν κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή όταν κάποιος φίλος του το χρειαστεί για να κάνει μια επέμβαση ή γιατί έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό. Γιατί το αίμα των εθελοντών είναι τόσο πολύτιμο? Γιατί θέλουμε όλοι οι αιμοδότες μας να είναι εθελοντές? Γιατί έχει πλέον επιστημονικά αποδειχθεί ότι το αίμα που προέρχεται από ανθρώπους που το προσφέρουν εθελοντικά, τακτικά, συστηματικά, συνειδητοποιημένα, είναι πιο ασφαλές. Έχει βρεθεί ότι αυτός ο πληθυσμός παρουσιάζει τον χαμηλότερο υποκολασμό, με άλλα λόγια τη χαμηλότερη συχνότητα μεταρρυθμίσεων με το αίμα νοσημάτων, όπως είναι οι υπατήτηδες, το AIDS κτλ. Αντίθετα, αιμοδότες που δίνουν αίμα έναντι αμοιβής, οποιασδήποτε αμοιβής, χρηματικής ή άλλης, ή λόγω πίεσης, είναι δυνατόν να αποκρύψουν κάποιες πληροφορίες που θα τους οδηγούσε σε μόνιμο ή προσωρινό έστω αποκλεισμό, και αυτό έχει ως ενδεχόμενο να βλάψουν είτε τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε τον λύπη. Πόσοι εθελοντές χρειάζονται στη χώρα μας ώστε να καταστούμε αυτάρκες σε αίμα εθελοντών? Αρκεί το 5% του γενικού πληθυσμού, με άλλα λόγια ένα στους 20 από εμάς αν έδινε αίμα μία ή δύο φορές το χρόνο, θα ήμασταν αυτάρκες σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.